σε αυτό τον πολύ σωστό και κομψό, κατά τη γνώμη μου τρόπο, να δημοσιοποιήσει τη σχέση της με αυτόν τον άνθρωπο, τον Λευτέρη Σουλτάτο, καθώς στο Insta Story της ανέβασε τη διαδικασία και με αυτόν τον τρόπο, μάλλον παίρνουν σάρκα και ωστά μέσα. Περιμένετε λίγο να το βάλω εγώ στο μυαλό. Βάλτε στο μυαλό. Εγώ δεν είχα ακούσει αυτές τις φήμες. Ναι. Υπήρχαν λοιπόν φήμες ναι. ότι η Βάσο Λασκαράκη είναι ερωτευμένη με αυτόν τον σεφ. Ναι, ναι, τον Λευτέρη Σουλτάτο. Και τώρα ανέβασε αυτή τη φωτογραφία, αυτό το δύο Insta story ανέβασε λοιπόν η Βάσο. Αυτές οι φωτογραφίες λοιπόν. Α, είναι που είναι έξω μαζί. Ακριβώς. Κυκλοφόρησαν πριν από περίπου μια μισή εβδομάδα. Αυτές δεν τις είχαμε πει. Ναι, είχαν πάει λοιπόν μαζί και διασκέδασαν. Γιατί εκείνες τις φωτογραφίες μπορεί η κοπέλα να έχει πάει στο εστιατόριο να φάει και απλώς τον ανέβαζε να κάνει το φινίρισμα τον πιάτο. Ήταν εδώ χέρι, όχι, όχι, καλά. Αν πας στο εστιατόριο να φας, δεν πας στην κουζίνα να τραβήξεις το σεφ. Που ναι, και πάλι δεν τα έχεις και μαζί το επειδή πήγες στην κουζίνα. Ούτε επιβεβαιώνεις μια σχέση ανεβάζοντας δύο story. Μην τρελαθούμε τώρα. Το αν υπάρχει. Υπήρχε ρεπορτάζ και υπήρχαν και φωτογραφίες και μετά ανέβασε αυτό και το ξέρεις κάπως γύρω-γύρω, είναι άλλο θέμα. Ναι, αλλά είναι πολύ αλλά ωραίο. Από το να δείχνεις ένα σεφ να σκουπίζει το πιάτο, δεν σημαίνει ότι έχεις μαζί του. Είναι πολύ ωραίος όμως ο τρόπος που η Βάσο επέλεξε να το επικοινωνήσει. Ισχύει. Εντελώς ισχύει. Το λες ο Σάρης Καβατζής. Πολύ ο Σάρης Καβατζής. Ναι, όντως είναι πολύ ωραίος τρόπος. Είναι πολύ ωραίος τρόπος αυτός. Θα σου πω γιατί είναι πολύ ωραίος τρόπος. Γιατί. Τώρα δεν μπορώ να πάρω το άλλο παράδειγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλλά. Ναι. Χωρίς να θέλω να κάνω τη σύγκριση, τέλος πάντων, όταν δεν θέλεις κάτι να μεγαλοποιηθεί και να γράφουν τα site και να το παίζουν οι εκπομπές, είναι, δεν είναι μαζί και μιλάω για μία σχέση προφανώς και το κρύβεις και ενώ είσαι μαζί με τον άλλον, το λες, δεν το λες, προσπαθείς να το κουκουλώσεις, έτσι είναι σαν να βάζεις φωτιά και το κάνεις ακόμα πιο μεγάλο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ενώ με αυτό, αν ισχύει που δέχομαι το ρεπορτάζ, απλώς εγώ βλέπω έναν σεφ να φτιάχνει ένα πιάτο, έτσι το μόνο που μπορείς να πεις και να σχολιάσεις είναι, εντάξει, ότι νέα κοπέλα είναι, έκανε και παιδιά, αυτή προχωράει τη ζωή. Μέχρι εκεί. Θέλω να πω ότι με αυτόν τον τρόπο το απλοποιείς, το γιώνεις από μόνο σου επικοινωνιακά. Και δεν αφήνεις και περιθώριο. Καλά, και βέβαια δεν δηλώνει όμως τίποτα. Τι? Δεν δηλώνει κιόλας. Θα σου πω, θα το προχωρήσω εγώ τώρα. Περίμενε. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι. Θέλω να πω ότι όταν το κρύβεις. Συμφωνώ, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Αλλά εδώ α πούμε τι καταλάβαμε. Θα σου πω. Το διωγγώνεις από μόνο σου. Αντί να το σταματήσεις. Το κάνεις πιο μεγάλο, καταλαβαίνεις. Καταρχήν, πριν σας πω οτιδήποτε, γιατί ψάξαμε και κάναμε ένα πολύ ωραίο, κατά τη γνώμη μας, θέμα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι επειδή ο σεφ δεν είναι ένας τυχαίος σεφ, έχει βραβευτεί, εργάζεται, κάνει consulting σε ξενοδοχεία, εργάζεται στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο εστιατόριο Isla Party Restaurant. Έχω μάθει ότι τα τελευταία Σαββατοκύριακα ή κάποια Σαββατοκύριακα η Βάσο κατεβαίνει στην Κρήτη για να τον δει. Και προφανώς αυτό είναι από ένα πρόσφατο Σαββατοκύριακο της Βάσου στην Κρήτη, ίσως το προηγούμενο αυτό που μόλις πέρασε. Ωραία και πολύ ιστορία. Καλά κάνει. Πολύ ωραία ιστορία. Λοιπόν, επειδή εμείς όμως, εμάς μας αρέσουν οι έρωτες και το ψάχνουμε πόσο πολύ. Καιρό είναι.